Στο θέμα είναι αύξηση μισθών χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Πραγματική αύξηση μισθών, κύριε Καρούζο, θα έχουμε, μπορούμε να έχουμε. Οι μισθοί αυξάνονται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, από τον κατώτατο. Άρα, όταν ο κατώτατος εξελίσσεται και θα υπάρχει μια εξελιχτική θετική πορεία, αυξάνει και ο μέσος μισθός. Δεύτερον, από την ατομική συμφωνία με τον εργοδότη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δίνουν μισθούς. Και τρίτον, από τη συλλογική διαπραγμάτευση. Το Υπουργείο είναι στα πλαίσια κύρωσης μιας κοινοτικής οδηγίας της 2041 του 2022. Η Επιστημονική Επιτροπή, στην οποία έχω την τιμή μάλιστα να συμμετάσχω, ολοκληρώνει τη διαδικασία της αυτές τις μέρες. Και θα υπάρξει μια φυγή προς τα μπρος, υπό την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε στην Ελλάδα ότι δεν μπορεί να έχει συλλογική διαπραγμάτευση σε ένα ποσοστό 20% όταν η Ευρώπη έχει 80%. Άρα πρέπει να αναζητήσει τρόπους να διευκολύνει τη συλλογική διαπραγμάτευση. Επειδή βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα, εγώ γνωρίζω ότι η πορεία, ο οδικός χάρτης προς αυτήν την ιστορία είναι η εξής. Θα τεθεί ένα πλαίσιο διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους αμέσως μετά της Επιτροπής και του πορίσματος που θα έχει επεξεργαστεί από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, από την πληροφορούμε, θα συναντηθούν με τους κοινωνικούς εταίρους και θα πούν πώς βοηθάμε τη συλλογική διαπραγμάτευση στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη να γίνει πιο εύκολη η κήρυξη υποχρεωτική μια συλλογική σύμβαση, που σήμερα θέλει το 50% να εκπροσωπεί η εργοδοτική οργάνωση, ή να πάμε σε λιγότερα ποσοστά. Δεν υπάρχουν σενάρια ανοιχτά. Λέω ένα τυπικό παράδειγμα που μάλιστα είδα και τη δημοσίευση του χτες. Από την άλλη όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν βελτιωθούν οι μισθοί με πια γρήγορη ταχύτητα, βλέπω πολύ μεγάλη δυσκολία να φτάσουμε σε ένα μέσο μισθό 1.500 στα τέλη της τετραετίας. Πρώτα απ' όλα 1.500 μεικτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει η συλλογική διαπραγμάτευση να τρέξει γρήγορα, που σημαίνει και η πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να ξυπνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχουμε έστω μία προσπάθεια υπογραφή σύμβασης στο εμπόριο, για παράδειγμα. Δεν έχουμε μια προσπάθεια για υπογραφή σύμβασης χρόνια τώρα στους δημοσιογράφους. Να δηλαδή, θυμίσω. Θέλω να πω ότι ακριβώς. Η κινητικότητα δεν αφορά μόνο την πολιτεία. Όχι, βέβαια. Έτσι. Να θυμίσω ότι αφορά η συλλογική διαπραγμάτευση, η συλλογική σύμβαση εργασίας, είναι ότι σου λέει έχεις 15 χρόνια στη δουλειά. Ναι. Πρέπει να παίρνεις κατ' ελάχιστον τόσα. Γιατί ο τουρισμός τρέχει. Γιατί η εστίαση τρέχει. Και μάλιστα σε συνθήκες που ο τουρισμός. Ο ίδιος ο τουρισμός, οι ίδιοι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν και την εξαήμερη απασχόληση. Πολύ πριν νομοθετηθεί με τον νόμο Γεωργιάδη. Θέλω να πω ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την όλη πρωτοβουλία. Από την άλλη, έχουμε ένα θετικό δείκτη που θα επηρεάσει κατά την άποψή μου και τους μισθούς, που είναι η ανεργία. Μετά από 15 χρόνια έπεσε τον Ιούλιο στο 9,5. Αλλά δεν σημαίνει ότι η αναγωγή σε αιτήσια βάση ήταν μονοψήφια. Μιλάμε για πρώτη φορά σε μήνα. Ειδικά καλοκαιρινό, που έχουμε τουρισμό. Αν και ήταν τσιμπημένοι σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Άρα και αυτό είναι ανορθόδοξο. Αλλά είναι 15 χρόνια που έδωσε μονοψήφιο αριθμό η ανεργία. Το θέμα είναι όμως, από εδώ και πέρα, τι θα γίνει, με δεδομένο ότι οι εισπράξεις του τουρισμού ήταν πολύ χαμηλότερες φέτος από την πέρυσι. Στον κλάδο του τουρισμού. Είναι κάτι που αυτό μπορεί να σημαίνει και στα τελευταία στοιχεία αυτό. Και βραχυπρόθεσμοι. Μόνο για τον Ιούλιο. Μόνο για τον Ιούλιο. Πριν ήμασταν πιο ψηλά. Ναι, βέβαια. Πάντα μιλάω με στοιχεία Ιουλίου. Μένει να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, πώς θα επηρεάσει η ψηφιακή κάρτα, που σας δίνω και μια είδηση ότι από τον Μάρτιο υποχρεωτικά θα μπει στην εστίαση και στον τουρισμό. Άρα τώρα γίνεται. Είναι εντελώς αδοκιμαστικό στάδιο. Και κάθε μέρα, η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους αναδεικνύει και τα προβλήματα στην πράξη ψηφιακής. Αλλά εγώ πιστεύω, αν με ρωτάτε την άποψή μου, ότι η ψηφιακή κάρτα θα επηρεάσει τον τουρισμό και στις θέσεις απασχόλησης. Έχει βοηθήσει η ψηφιακή κάρτα σε αυτό. Κοιτάξτε, όταν απεικονίζεται ο χρόνος απασχόλησης ενός εργαζόμενου, είναι μόνο θετικό πρόβλημα. Αλλά από την άλλη, οριοθετείται ένα βασικό μείον. Άρα στον τουρισμό δεν είναι 10 ώρα. Ένα βασικό μείον. Σε αυτόν που πάει να δουλέψει στο νησί και του λέει θα είσαι 15 ώρες. Γιάννη μου, του λέει 15 ώρες στο νησί. Και θα πληρώνει 6. Γι' αυτά. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι όμως που του λέει 15 ώρες στο νησί και θα παίζει 2,5 χιλιάρικα. Αυτό δεν το βλέπω πλέον να είναι εφικτό. Άρα μπορεί να πάμε σε μισθούς λίγο πιο εξομαλυμένους, αλλά με δύο βάρδιες. Που θα σημαίνει ότι το κόστος του επιχειρηματία θα πρέπει να είναι οριοθετημένο. Κανονικό ωράριο, πιο κανονική μισθή. Ακριβώς. Πιο κανονική μισθή. Που αυτό μπορεί κάποιο να ξυνίζει. Όμως η ψηφιακή κάρτα είναι ένα εγχείρημα που για μένα αγγίζει. Αυτή τη στιγμή πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Δεν μπορεί να βρω αρνητικό. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αρνητικό κριτήριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.